Για μένα ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκα με ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Στα κοινά δρόμενα τη πόλη γενικά ασχολούμαι, αλλά ποδόσφαιρο δεν έχω παίξει ποτέ για να ξέρω κάποια πράγματα πώ γίνονται μέσα στο γήπεδο. Αλλά τουλάχιστον διοικητικά και ονοματικά μπορώ να πω ότι το γνωρίζω το αντικείμενο. Συνεργάστηκα με ανθρώπου του οποίου δεν του γνώριζα. Συνεργάστηκα πρώτη φορά. Πράγμα το οποίο έχει και τα καλά και τα άσχημα. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να σα πω αυτή τη στιγμή ότι είμαι πολύ τυχερό που συνεργάστηκα με αυτού του ανθρώπου, γιατί όπω είπε και ο πρόεδρο του Κουρελάτο, καταφέραμε και από το μείον 12, το σλόγγαν που υπήρχε τη ομάδα, το μείον 12 πραγματικά να βγουν αίτητοι. Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια ξανά, για ακόμη μια φορά, σε όλου του ανθρώπου με του οποίου συνεργάστηκα εγώ, αυτό το διοικητικό, που είναι όλα τα άτομα του διοικητικού. Συν τον Σωτήρ τον Παπαδόπουλο, ο οποίος απουσιάζει αυτή τη στιγμή, διότι ο Σωτήρ τον Οκτώβριο παρατήθηκε από την διοίκηση. Στον προπονητή τη ομάδα, τον κυρία Πλατσαδίδη, ο οποίος κατάφερε, του δόθηκε ευκαιρία από την ομάδα, τον εμπιστεύσαμε, τον εμπιστευτήκαμε, μα εμπιστεύτηκε και έβγαλε την ομάδα έκτη. Σε όλου του ποδοσφαιριστές, αυτοί που πλαισιώσαν την ομάδα τον Αύγουστο, οι παίκτες οι οποίοι ήταν τα Χριστούγεννα, όλου αυτού. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο πραγματικά που βρέθηκε στο πλευρό τη ομάδα. Δεν ήταν λίγοι. Πραγματικά πιστεύω δεν ήταν λίγοι αυτοί που βρεθήκανε δεξιά και αριστερά, που βοηθήσανε και ποντάρανε στις δικές τους δικέ του γνωριμίε. Όπως διαπίστωσα και εγώ αυτή τη στιγμή, είδα ότι και ο Κώστας Κουρελάτος και ο Δημήτρης Σαμαράς έχουν ακριβώς μια φιλοσοφία. Πραγματικά αυτό που έλεγα και θα το λέω και το πιστεύω και το λέω πάντα, η Αλεξάνδρεια, η ΑΕ Αλεξάνδρεια, σε εισαγωγικά λέξη που θα χρησιμοποιήσω, είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν, σε εισαγωγικά λέξη που σου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ένα μαγαζί γωνία και εμείς τρογόμαστε από το τίποτα. Δυστυχώς αυτό που έλεγα στην χρονιά που πέρασα, η ομάδα την Κυριακή κέρδισε, σάρωνε να σας το πω έτσι απλά, και εμείς Δευτέρα που τρογόμαστε από τα ρούχα μας. Ένα πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τελειώσαμε το Super Cup, βγήκαμε έτοιμοι, καταφέραμε τα πάντα, το ακατόρθωμα και εμείς τρογόμαστε από το τίποτα. Λέω γιατί το συνεισέρχεται. Εγώ τη συγκεκριμένα την Κυριακή του Super Cup δούλευα. Και ήμουν με ένα χάτσι πριν στο ακουστικό, στο αυτί μου, γιατί ήθελα να ακούω τι κάνει η ομάδα στην επισκοπή. Τόσο πολύ στεναχωριόμουν που δεν βρισκόμουν στο γήπεδο. Και εμείς γυρίζω εγώ πίσω και βλέπω την ομάδα μας σε δύο στρατόπεδα. Μισή ήταν μέσα να παραγγείλουν τα παιδιά και άλλοι μισή ήταν έξω και μου θέλουν να βγουν μέσα. Γιατί δεν μπορούσαν να βγουν στα πλασί του. Τυχαία το παράδειγμα, δεν θέλω να φέρω άλλο νόμο. Αν θέλουμε πραγματικά να μείνει αυτή η ομάδα, γιατί η ομάδα της Αλεξάνδρειας, η ομάδα, μάλλον η πόλη μας, πρέπει να έχει ομάδα. Θέλουμε να έχει ομάδα. Αλλά για να έχουμε ομάδα, θα πρέπει να ξέρουμε και εμείς τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε. Κόστος να βάλουμε το πάρα πολύ. Σκακώς πώς είναι αυτό που είπες. Με λόγια, φρού, αρώματα, κουβέντες πεζοδρομίου. Εγώ θα κάνω, εγώ θα αράνω και αυτά εγώ τα βαρέθηκα. Εγώ ένα χρόνο αυτά που σας λέω, ένα χρόνο που είμαι στην ομάδα. 9 χρόνια στα κοινά. Κουράστηκα. Όποιος θέλει να μου δείξει κάτι, έμπρακτα. Και όχι να έρθει εδώ μέσα να πει εγώ βάζω 15-25 χιλιάρια. Ούτε αυτό θέλω. Κάποια στιγμή ο Δημήτρης Σαμαράς είπε για ένα ποσό μέσα σε ένα διοικητικό. Ήμουν ο πρώτος που τον είπα, ξέχασε, δεν το θέλω. Εγώ υδροκέφαλη ομάδα δεν κάθομαι, δεν μένω. Σε υδροκέφαλη ομάδα δεν μένω. Στο παρελθόν, και αυτό το είδαμε και με ομάδες χωριών γύρω-γύρω, πώς υπήρχε ένας, πήγαινε μπροστά, τα έβαζε και η ομάδα σε ένα-δύο χρόνια μεταβολούσε και η ομάδα διαλυόταν. Γιατί δεν άντυχε. Το ίδιο θα γίνει και η Αλεξάνδρεια, το ίδιο γινόταν και στα Αλεξάνδρεια. Έπειτα την ιστορία που έχω ψάξει. Υπήρξαν άλλοι που ματώσανε, πονέσανε, αλλά δεν αντέξανε. Είναι λογικό, δεν μπορεί ένα απατσίδη μόνο του να ματώνει, ένα υπογειό μόνο του να ματώνει. Αυτή τη στιγμή θέλω ένα συλλογικό. Η πρόταση που η οποία έκανα μέσα στο διοικητικό, το οποίο είτε λέγεται άλλο πρόεδρο Σαμαρά του Κουρελάτο, είτε. Δεν με νοιάζει πώ θα λέγεται ο πρόεδρο σε μένα. Η πρόταση είναι να βοηθήσουν όλοι. Είτε είναι μέσα στην ομάδα ω μέλη του διοικητικού, είτε είναι φίλοι τη ομάδα, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό το πλάνο. Οι τρόποι πάνω που του έχω αναφέρει συμφωνούν μαζί μου σε αυτό το πράγμα πάνω. Θέλει καλή διαχείριση. Η ομάδα πρέπει να ποντάρει και να δώσει έμφαση στην υποδομή. Όχι στο να πάω σήμερα να πάρω 15-20 παίκτες, να αρχίσω να αγοράζω ό,τι κυκλοφορεί έξω, να μην έχω να πληρώσω στα μέσα τη χρονιά, να ματώσουμε πάλι εμείς. Δεν έχουν δυνατότητα. Κάνω ιστορία, δεν έχουν. Έχουν ένα συγκεκριμένο budget και αυτή τη στιγμή. Για να κάνει η πορεία μια αξιοπρεπέστατη πορεία, αξιοπρεπέστατη όπως λέω, όχι να είμαστε απλά να σωθούμε, θέλουμε το λιγότερο 30-35.000 ευρώ. Και στα άτομα τα οποία θα παρτίσουν αύριο, θα στο λέω και το ξέρω σε νούμερα, τουλάχιστον το 50% καλύπτεται. Το 50% καλύπτεται. Και
Και το άλλο 50% θα υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα και οι σημερινοί που είμαστε ως διοίκηση και οι αυριανοί, αυτοί θα βγουν σαν νέα μέλη. Υπάρχει τρόπος να ενοποιηθεί και να ενοποιηθεί.